έκλειψε η κυβέρνηση, η οποία ήθελε άρον-άρον μέσα σε ορισμένες ώρες να περάσει ένα πολυνομοσχέδιο τέρας που ακόμα είναι αδιάβαστο από αυτούς που τους ψηφίσανε. Μάλιστα. Και το πήγανε και αδιάβαστο. Λοιπόν, αυτό έγινε. Και εμείς αντιδράσαμε σε αυτό. Έλα, εμείς είχαμε δύο ομιλητές να μιλήσουν για ένα νομοσχέδιο επί της ουσίας αιτιολογική έκθεση γενικό λογιστήριο 800 σελίδες. 800 σελίδες. Το είδα, αυτά δεν συμβαίνουν σε κοινοβουλευτικά πράγματα, μόνο σε δικτατορίες συμβαίνουν. Δικτατορίες οι οποίες διαλύουν τη Βουλή, την εξευτελίζουν, την καταρακώνουν κυριολεκτικά. Όλοι βλέπανε ότι είναι αδύνατον να γίνει συζήτηση μέσα σε ορισμένες ώρες. Άρα ψάχνατε αφορμή για να φύγετε, κύριε Λαφαζάνη. Όχι, έτσι όπως το λέτε. Αφήστε τα, κύριε, τώρα αφορμή ψάχαμε. Ψάχναμε αφορμή για να γίνει συζήτηση. Μα. Και εμείς με την πρόταση Μομφής. Αυτό επιδιώκατε να επιμηκύνετε τη συζήτηση. Αν έπρεπε να γίνει, θα γινόταν αναγκαστικά τριήμερη συζήτηση. Και η συζήτηση αυτή θα ήταν πολύ πιο ουσιαστική από αυτό το ψεκάστε, τελειώστε, σκουπίστε, να. Τελειώσατε. Και θα προσπαθούσαμε τουλάχιστον να αναδείξουμε ορισμένα θέματα στην κοινωνία. Γιατί αυτά όλα που περιέχονται στο νομοσχέδιο διαλύουν και καταστρέφουν την οικονομία και την κοινωνία. Mm-hmm. Αυτό είναι. Μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Εσείς, κύριε Λαφαζάνη, να ρωτήσω κάτι πριν πάτε σε αυτήν, πάμε στην ουσία. Λοιπόν, για τη διαδικασία που είπαμε πριν. Αυτή ήταν μια συλλογική απόφαση ή ελήφθη στο πόδι η απόφαση. Πώς ελήφθη η απόφαση. Στο πόδι δεν καθάρισε. Για πρόταση Μομφής. Ενώ εσείς ήταν ενημερωμένο. Το ξέρατε. Βεβαίως ήμουν. Το ξέρατε ή εφηνδιαστήκατε. Εγώ να εφηνδιαστώ. Δεν το ξέρω. Με συγχωρείτε. Ρωτάω, κύριε Λαφαζάνη, πώς ελήφθη αυτή η απόφαση. Το ξέραμε, το συζητήσαμε. Έγινε πλούσια ανταλλαγή απόψεων. Λάβαμε υπόψη μας όλα τα ενδεχόμενα, εκτιμήσαμε την κατάσταση και συναποφασίσαμε συλλογικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και η απόφασή μας ήταν ομόφωνη. Μάλιστα. Ομόφωνη η απόφαση. Αλλά όχι ευασάνιστη. Ομόφωνη, αλλά όχι ευασάνιστη. Και, και πήραμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα. Εκ των υστέρων λέτε ότι ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση αυτή. Πάρα πολύ όπως σωστή, εξελίχθηκαν τα πράγματα. Πάρα πολύ λέω. Σωστή απόφαση ήταν. Πάρα πολύ σωστή απόφαση. Και πολιτικά. Και από την άποψη της. Πολιτικά όμως δεν διαχωρίζεται με αυτόν τον τρόπο και στην ουσία δεν κάνετε το ίδιο που κάνουν πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για να βγάλουν λάδι το Σαμαρά, τα ρίχνουν στο Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας, ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Σφαγίας, ο Πίξας, ο Δίξας. Του Στουρνάρα είναι. Πολιτική της κυβέρνησης είναι. Σαμαρά Βενιζέλου. Θα σας πει κάτι. Κοιτάξτε, εδώ μην αγνοούμε την ειδική ευθύνη που φέρνει ένας Υπουργός Οικονομικών. Όταν διαχειρίζεται όλη αυτή την υπόθεση με την Τρόικα και είναι ο κατεξοχήν διαπραγματευτής της κυβέρνησης με την Τρόικα, με αυτούς τους, να μην πω χαρακτηρισμό, τους υπαλληλίσκους που έρχονται εδώ και κατευθύνουν μέχρι τελευταίες λεπτομέρειες την πορεία της χώρας. Ούτε από ό,τι έχει συμβεί αυτό στα χρονικά ελεύθερης και ανεξάρτητης χώρας. Μόνο σε απικίες. Ούτε σε καν σε απικίες δεν έχει συμβεί. Πήγαινε τουλάχιστον η κυβέρνηση του απικιοκράτη να συζητήσει τα τεκτενόμενα με την απικία, ας πούμε, της Αφρικής. Όχι αυτοί οι παλιλίσκοι που έρχονται, οι οποίοι κρύβονται, παίρνουν μια τσάντα μέσα, μπαμ, στο Υπουργείο Οικονομικών, χώνονται μέσα εκεί και λένε τα διάφορα. Έχουν βγάλει φετφάδες αυτοί, έχουν καταστρέψει τους πάντες. Έχουν καταστρέψει την ανθρωπότητα, την Ελλάδα. Θα αφήσουν. Η κυβέρνηση χθες ψήφισε αυτό που ψήφισε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έρθει στην διακυβέρνηση της χώρας, θα καταργήσει τις ρυθμίσεις που αφορούν τις επιμέρους κατηγορίες. Στις επιμέρους κατηγορίες αναφέρομαι. Και θα επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς. Και ειδικά στο θέμα των τραπεζών που το ανέδειξαν ως μείζον. Και ιδιαίτερα που το ανέδειξαν το κέντρο. Και είναι και σοβαρό. Βεβαίως. Όλες οι δήθεν μεταρρυθμίσεις στις οποίες αντιταχθήκαμε, εμείς έχουμε δεσμευτεί, θα τα αλλάξουμε αυτά. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε όλα τα επαγγέλματα, γιατί εδώ γίνεται αυτό. Παραδίνονται όλα τα επαγγέλματα, όλα. Απορώ. Πού τα ανακαλύψανε και ορισμένα επαγγέλματα δεν τα ξέρεις κιόλας. Τα ανακαλύψανε και αυτά. Τα βάλανε μέσα. Όλα τα επαγγέλματα τα παραδώσανε στα καρτέλ. Στα μεγαθύρια, στα σούπερ μάρκετ, στις πολυεθνικές κτλ. Ξεκινάμε από το γάλα και φτάνουμε στα φαρμακεία. Έχει κάτι για τον υπόδρομο, είδα. Υποκαταστήματα των πολυεθνικών και των πολυκαταστημάτων. Είδα μια ρύθμιση. Διαλύεται η επαγγελματική Ελλάδα και υποτίθεται διαλύεται με τεράστιο κόστος, ανθρώπινο και κοινωνικό, υποτίθεται διαλύεται για να μειωθούν οι τιμές. Ναι. Μεγάλο ψέμα. Θα φανεί αυτό. Μεγάλο ψέμα. Τίποτα δεν θα φανεί. Οπουδήποτε,
Έχετε δει να μειώνονται οι τιμές. Θα κρυθεί, κύριε Λαφαζάνη, υποτίθεται. Αυτό παλεύουμε όλοι. Αυτό θέλουμε όλοι, υποτίθεται. Θα κρυθεί. Με συγχωρείτε. Δεν είμαστε αγράμματοι. Ούτε αστοιχείωτοι. Παρακολουθούμε όχι μόνο αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, αυτά που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Εσείς έχετε δει ποτέ να πέφτουν τιμές? Στην Ελλάδα όχι. Αφήστε την Ελλάδα. Έχετε δει πουθενά να πέφτουν τιμές? Εγώ ξέρω το γαλατάκι του Θεού που μιλάμε τόσο καιρό είναι στις περισσότερες χώρες φτηνότερο από την Ελλάδα. Το γαλατάκι του Θεού. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, δεν είναι? Το γαλατάκι του Θεού, λοιπόν, δεν είναι του Θεού πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχει ένας αγελαδοδρόφος, ο κακομοίρης, να δουλέψει. Είναι πιο φτηνό στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, κύριε Λαφαζάνη? Όχι. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την τιμή του, που ασφαλώς θα μπορούσε να ήταν μικρότερη και εμείς πρώτοι το επιθυμούμε και γι' αυτό θα χρειαζόταν μια εξυγίανση σε όλο το κύκλωμα του γάλακτος. Δηλαδή από την παραγωγή μέχρι τα καρτέλ που φτιάχνουν οι γαλακτοβιομηχανίες. Λοιπόν, αντί να κάνει αυτό η κυβέρνηση, σου λέει φάμε τους αγελαδοτρόφους. Τελειώσουμε και με αυτή την πρωτογενή παραγωγή, η οποία έχει τεράστια σημασία. Λέει ο Άρης το γάλα. Βεβαίως το γάλα, κύριε. Το γάλα είναι προϊόν. Είναι πρωτογενές προϊόν. Δουλεύουν άνθρωποι καθημερινά στο τραπέζι του Έλληνα. Γιατί να μην έχουμε ελληνικό γάλα? Βεβαίως εδώ και όπου υπάρχουν προβλήματα σε κλάδους, σε τομείς, δεν λέω ειδικά για το γάλα, γενικότερα. Όπου υπάρχουν προβλήματα, όπου μπορούμε να κάνουμε 5 βήματα προς τα μπρος ως χώρα, να τα αντιμετωπίσουμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν είναι απάντηση. Δεν είναι απάντηση. Να απελευθερώνουμε τις εξαγωγές. Κύριε Λαφαζάνη, που ήταν κεντρικό θέμα κιόλας. Οι τράπεζες είναι το μέγα σκάνδαλο. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί έθεσε ένα ζήτημα ο κ. Βορύδης και θέλω να απαντήσω. Άκουσα τον κύριο Βορύδη και χθες στη Βουλή και αλίμονο. Ακούμε όλες τις απόψεις, τις παρατηρούμε, τις προσέχουμε τις απόψεις. Δεν πετάμε απόψεις και εγώ προσωπικά ποτέ δεν ακούω τον άλλο να βερεσέ έτοιμος για να τον κατακεραυνώσω. Προσπαθώ να δω το επιχείρημα. Και πολλές φορές, αν είναι έξυπνο το επιχείρημα και έχει ουσία, εγώ είμαι έτοιμος να το υιοθετήσω. Ή τουλάχιστον να τροποποιήσω την επιχειρηματολογία μου. Να σας πω ένα επιχείρημα, όχι επιχείρημα. Λοιπόν, μια εσωτερική αντίφαση που λένε ορισμένοι ότι υπάρχει. Ορίστε. Σε σχέση με τη θέση σας για τις τράπεζες. Λέτε σωστά, κατά τη γνώμη αυτών που το λένε, έτσι, ότι τώρα η κυβέρνηση κάνει μια ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στον ιδιώτη να πάρει πίσω την τράπεζα με λιγότερα λεφτά από αυτά που ο ίδιος ο ιδιώτης, με λιγότερα χρήματα από αυτά που ξόδεψε το δημόσιο μέσω του δανεισμού που είχε, από τα 50 αυτά περίφημα δισεκατομμύρια, για να τις ορθοποδήσει, για να τις σώσει. Μισό λεπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, στην προηγούμενη φάση, έλεγε να μην πάρουμε τα λεφτά. Τώρα πώς ζητάτε να στηρίξουμε με βάση αυτά τα λεφτά της τράπεζας? Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά εγώ εδώ πέρα σε ανύποπτο χρόνο εδώ από αυτή την εκπομπή και μάλιστα είχε κάνει εντύπωση. Λέω βεβαίως. Χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση. Θυμάμαι που το είχατε πει, αυτό σας ρωτάω. Χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση οι τράπεζες. Κύριε Λαφαζάνη, βεβαίως οι τράπεζες. Όχι, οι τράπεζες. Την τράπεζα. Ο ίδιος εδώ. Άνω τώρα είχε πει ο κύριος Λαφαζάνης, δεν είναι κυριαρχία. Μα τα νομοσχέδια της ανακεφαλαιοποίησης θα βγουν καταπληκτικά. Από την εποχή αλογοσκούφη αυτά καταψηφίζουν. Ελάτε, παιδιά. Θα ακούσετε όλο το σκεπτικό. Λοιπόν, οι τράπεζες ασφαλώς θα έπρεπε να ανακεφαλαιοποιηθούν. Αλλά, με συγχωρείτε, όταν υπάρχει μια επιχείρηση η οποία έχει πρόβλημα και οι ιδιοκτήτες της δεν έχουν να βάλουν λεφτά ή δεν θέλουν να βάλουν λεφτά. Ναι. Ή κρατάνε και την πισίνη και σου λέει κάτσε να δούμε. Ναι. Λοιπόν, και τα βάζεις εσύ. Εσείς πηγαίνετε και τα βάζετε. Ναι. Αναγκαστικά. Βάζετε το 90%. Δεν μου λέτε, θα βάλετε το 90%. Θα έχετε το 90% του μετοχικού κεφαλαίου και θα παραδώσετε την διαχείριση και τη διεύθυνση της τράπεζας της επιχείρησης, μάλλον στο 10%. Θα το κάνετε ποτέ? Όχι. Με συγχωρείτε, γίνεται αυτό? Περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, από τη στιγμή που γίνεται ανακεφαλαιοποίηση και το δημόσιο βάζει τα λεφτά για να στηριχθούν τράπεζες λόγω αδυναμίας των ιδιωτών, λοιπόν, αυτό θα πάρει και την τράπεζα. Εδώ τι έγινε? Απίστευτο σκάνδαλο. Το 10%. Με συγχωρείτε, δεν έχει καμία σχέση. Αφήσαμε αυτό λίγο. Λοιπόν, τώρα με αφήσαμε ιδιωτική διοίκηση. Αφήστε να ολοκληρώσουμε. Με διακόπτετε. Γιατί δεν σα διακόπτω για να καταλάβουν και 5 πράγματα οι ακροατές. Ελάτε. Τουλάχιστον να καταλάβουν τι συζητάμε. Λοιπόν, παίρνει το 90% το δημόσιο με δανεικά.
Με δανεικά. Με δανεικά. Έφτασαν τα λεφτά να μπουν 40 δις. Μερικά μάλιστα λεφτά είναι σκόρπια, μαρουλόφυλλα δισεκατομμυρίων που πήγανε στις τράπεζες. Τράπεζα Πειραιώς να πάρει 7,5 δις handicap για την αγροτική. Πού ακούστηκε 7,5 δις μετρητά. Αυτά, κύριοι, δεν αντιμετωπίζονται έτσι. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα με μια άλλη κυβέρνηση, αυτή η οποία τα επιχειρούν. Ποινικού περιεχομένου πρόβλημα. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ρωτάω και ποινικού. Οποιαδήποτε διάσταση που μπορεί να ανοιχθεί. Θα ερευνηθούν. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό. Εσείς πώς θα ξαναπάρετε πίσω στις τράπεζες. 7,5 δισεκατομμύρια πήρε Πειραιώς, χάντικα από δανεικά του Έλληνα φορολογούμενου. Τι θα κάνετε εσείς, κύριε Λαβαζάνη, τώρα αυτό γίνει νόμος του κράτους. 4,5 δις πήρε η Eurobank, η οποία την έχει διαλύσει η ιδιοκτησία της, την πήρε το handicap για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Λοιπόν, 90% τα βάζει το δημόσιο, θα πάρει και τη διεύθυνση και τη διαχείριση. Λύστε, κύριε Λαφαζάνη, με το τι θα κάνετε θα εσείς για να πάμε στον κύριο Γρηγοράκο. Την πολιτική της. Δεν μπορεί οι ίδιοι τραπεζίτες, οι οποίοι δεν είχαν να βάλουν λεφτά, έφτασαν στις τράπεζες σε αδυναμία για μια σειρά λόγους. Βάζει το δημόσιο τα λεφτά και τη διαχείριση αν τρέχουν τράπεζες. Και τώρα τι γίνεται. Τώρα τι γίνεται, κυρία. Αντί να διαφυλάξει τα λεφτά του το δημόσιο που έβαλε στην ανακεφαλαίωση, πρέπει να τα προστατεύσει τα λεφτά. Αυτά. Διαφωνώ. Εγώ πρέπει να τα προστατεύσει, κύριε. Τι λέει λοιπόν το νομοσχέδιο. Με νομοσχέδιο. Πού ακούστηκε με νομοσχέδιο. Πού ακούστηκε με νομοσχέδιο να καθορίζονται αυτά τα πράγματα. Και λέει, μπορεί, λέει, το τάφχη σίγμα. Ναι. Το τάφχη σίγμα δεν είναι ακριβώς το δημόσιο. Έτσι. Διαμέσου του οποίου. Είναι ανεξάρτητο. Συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μόνο μου το τάχει σήμα έχει βάλει. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, όχι, το δημόσιο έχει βάλει. Το δάνειο είναι του δημοσίου. Το δάνειο είναι του δημοσίου. Το δάνειο θα το πληρώσουν και το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Από εκεί πέρα έγινε αυτό το κόλπο με το τάφι σίγμα για να αποφύγουν όλα τα άλλα που σας είπα. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει όλα αυτά. Θα μιλήσετε άλλο τόσο. Θα μιλήσετε μετά, κύριε Λουράκο, δεν έχουμε χρόνο. Θα μιλήσετε. Δεν μας λέτε αυτό. Αφού δεν με ρωτήσατε αυτό. Μα είπατε για τα προηγούμενα, είπατε τι θα κάνετε. Λοιπόν, προτάμε να κλείσουμε την κουβέντα λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ελάτε. Λέω λοιπόν στον κύριο Λυριτζή ότι θα πωλήσει, λέει το νομοσχέδιο, θα μπορεί αυτό να πωλήσει το δημόσιο. Και επειδή ξέρουν ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει στην πράξη, το βάλανε στο νομοσχέδιο. Λέει μπορεί να πουλήσει μπορεί κάτω από την τιμή κτήση. Εξευτελιστική τιμή κτήση, έτσι. Κάτω από την τιμή. Και τι άλλο λέει. Κάτω και από τη χρηματιστηριακή τιμή. Χρηματιστηριακή τιμή, ποιος τη διαμορφώνει, η αγορά. Η αγορά το διαμορφώνει. Όταν η αγορά λοιπόν σου διαμορφώνει μία τιμή της μετοχής 50 λεπτά, ας πούμε, που λέω λόγο, δεν μιλάω κυριολεκτικά. Εσύ μπορείς να πουλήσεις με λεφτά δάνεικα του δημοσίου με 10 λεπτά. Κάτω από τη χρηματιστηριακή. Κάτω από τη χρηματιστηριακή τιμή. Χρηματιστηριακή τιμή, λέει κύριε Βορύδη. Η χρηματιστηριακή τιμή τελεία. Δεν είναι η περσινή. Είναι αυτή που διαμορφώνεται με όρους αγοράς καθημερινά. Χρηματιστηριακή τιμή σήμερα. Έχει βάλει 20 τεχνικά ζητήματα ο κύριος Φυλαβάζη. Έχει βάλει πολιτικά ζητήματα. Όλα αυτά που λέει είναι τεχνικά. Καθόλου τεχνικά. Τεχνικά απαντήστε στα τεχνικά. Με μεγάλη σημασία είναι τεχνικά. Αλλά θέλει χρόνο για πάση. Η ουσία είναι έδωσε λεφτά το δημόσιο. Παρέδωσε, παρόλο που έβαλε τα λεφτά του δημοσίου, τη διαχείριση στους ιδιώτες και τώρα έρχεται τα λεφτά του δημοσίου να τα διασπαθήσει για να ξαναπάρουν το μετοχικό κεφάλαιο ιδιώτες. Τέλεια, οι τράπεζες πρέπει να περάσουν. Επειδή λοιπόν ο κύριος Γρηγοράκος, κύριε Λαφαζάνη, δεν έχουμε χρόνο να διακόψει κανέναν.